Επειδή πριν έρθω εδώ ήμουνα σε μια συζήτηση που οργάνωσε ο Εθνικός Εισηγητής για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και η προσταμένη της Αγγελίας του Αρείου Πάγου, κυρία Δημητρίου, ήταν στην διοργανώτρια και αφορούσε την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση της Μανολάδας, για την υπόθεση της Μανολάδας, του τέστην για το πώς εφαρμόστηκε η νομοθεσία για το τράφικινγκ στην υπόθεση της Μανολάδας, αν είχα έστω και μια μικρή αμφιβολία για το πώς έπιασα την παρουσίαση του σημερινού θέματος εδώ, μου έχει φύγει εντελώς αυτή η αμφιβολία. Λοιπόν, όντως, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας έγινε νόμος του κράτους. Και έγινε νόμος του κράτους όχι απλά με μια πανηγυρική διαδικασία στη Βουλή, αλλά μετά από μερικά χρόνια διαβουλεύσεων και προετοιμασίας, διαβημάτων των γυναικείων οργανώσεων, συζητήσεων στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, συσκέψεων σε Υπουργεία, συνεδριάσεων ομάδας έργου, που κατέληξαν στην αναγκαία προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Τι άλλο μπορεί να συμβεί τώρα λοιπόν, εκτός από το να εφαρμοστεί ο νόμος στην πληρότητά του? Και όμως, συνέβη κι άλλο γεγονός. Να παρευρεθώ στις προηγούμενες μέρες σε ημερίδες και παρουσιάσεις του νόμου μετά την ψήφισή του. Με κατάπληξη παρακολουθούσα νομικούς, εκπροσώπους δικαστικών και αστυνομικών να αναφέρονται απλά σε αλλαγές του 3500 του 2006, χωρίς καμία διάθεση εφαρμογής διατάξεων της σύμβασης που ξεπερνούν τον 3500, χωρίς καν προβληματισμό για το πώς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Θεωρώ λοιπόν πολύ χρήσιμο να επαναλαμβάνεται μία όσο το δυνατόν συνεκτική παρουσίαση του πλέγματος των διατάξεων που αφορούν τόσο στην προστασία του θύματος όσο και στην αντιμετώπιση του δράστη, ώστε να εμπεδώνονται στη συνείδηση αυτών που καλούνται να τις εφαρμόσουν, να αυτές που επομίζονται τη διεκδίκηση αυτής της εφαρμογής να κάνουν τις αναγκαίες συγκρίσεις με τις πρακτικές που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν, μερικές ανέφερε η Χαρά Καφαντάρ και άλλες ομιλήτριες, ακόμη αν πραγματικά έχουν μείνει κενά στην νομοθεσία, να υπάρξουν οι κατάλληλες αλλαγές. Καταρχήν, η σύμβαση είναι σαφώς προσανατολισμένη στην προστασία του θύματος, η οποία πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κατά τη λήψη οποιοδήποτε μέτρου από την πλευρά του κράτους μέρους της σύμβασης. Και αυτό το μέτρο είτε αφορά το θύμα είτε το δράστη. Έχει εφαρμογή σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανόμενες της ενδοοικογενειακής βίας, θύματα της οποίας δέχεται η σύμβαση ότι είναι δυνατόν να πέσουν και άνδρες, όμως απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες θύματα βίας με βάση το φύλο, δηλαδή για μόνο το λόγο ότι είναι γυναίκες ή όταν ως γυναίκες επηρεάζονται με τρόπο δυσανάλογο. Απαιτείται ρητά η εφαρμογή της τόσο σε περίοδους ειρήνης όσο και σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων και προβλέπεται ότι τα κράτη-μέρη της σύμβασης διασφαλίζουν ότι οι κρατικές αρχές, αξιωματούχοι, αντιπρόσωποι, θεσμικοί και άλλοι φορείς που ενεργούν για λογαριασμό του κράτους απέχουν από οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των γυναικών. Επιπλέον ορίζεται ρητά ότι η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων θα εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τη σύνδεση με εθνική μειονότητα, την περιουσία, τη γενεαλογική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα του φύλου, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση μετανάστη ή πρόσφυγα ή άλλη κατάσταση. Και δεν θα εξαρτάται από την επιθυμία τους να ασκήσουν ποινική δίωξη ή να καταθέσουν εναντίον οποιοδήποτε δράστη. Θεωρεί η σύμβαση ότι τα παιδιά είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας ακόμη και όταν είναι μάρτυρες βίας στην οικογένεια και προβλέπει μέτρα υποστήριξής τους που πρέπει να είναι προσιτά σε αυτά και να αντιμετωπίζουν τις ειδικότερες ανάγκες τους. Συγκρίνεται το με την ατάκα «γύρνα σπίτι σου, έχεις παιδιά».
αντί να καταλάβει ο αστυνόμος ότι το ότι έχει παιδιά είναι λόγος να απομακρυνθεί από αυτό το σπίτι και αυτή και το παιδί. Τα κράτη-μέρη της σύμβασης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν την αποκατάστασή τους, όπως στέγαση σε καταφύγια για τις ίδιες και τα παιδιά τους, νομικές και ψυχολογικές συμβουλές, ως εδώ καλά, οικονομική βοήθεια, ποιος έχει λεφτά να δώσει, στέγαση μετά την αποχώρηση από το κέντρο φιλοξενίας, εκπαίδευση, κατάρτιση, παροχή συνδρομής στην εξεύρεση εργασίας, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες. Όλα αυτά επαρκώς χρηματοδοτημένα με επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί στην παροχή τέτοιου είδους βοήθεια. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση τα κράτη για τις υπηρεσίες αυτές σε γλώσσα που τα θύματα κατανοούν, το τεστ διερμηνής. Όχι στις δομές της Γενικής Γραμματείας, στο αστυνομικό τμήμα. Ή στο κέντρο υγείας. Έτσι. Και να εγκαθιστούν τηλεφωνικές γραμμές παροχής βοήθειας πανεθνικής εμβέλειας με 24-ωρη λειτουργία. Για τα θύματα βιασμού ή σεξουαλικής βίας απαιτείται παροχή ιατρικής και ιατροδικαστικής εξέτασης. Άμεσα. Πέστε μου, εσείς σε ποιο επαρχιακό νοσοκομείο υπάρχει. Καθώς και αντιμετώπιση των ψυχικών τραυμάτων. Ενθαρρύνεται η αναφορά στις αρμόδιες οργανώσεις ή αρχές πράξεων βίας που διαπράχθηκαν ή ενδέχεται να διαπραχθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε θέση να το γνωρίζει ή και από επαγγελματίες για τους οποίους οι κανόνες της εμπιστευτικότητας που πιθανόν επιβάλλονται από την εσωτερική νομοθεσία δεν πρέπει να συνιστούν εμπόδιο σε μια τέτοια αναφορά. Και παρέχεται εξειδικευμένη βοήθεια σε θύματα που επιθυμούν να υποβάλουν ατομικές ή συλλογικές καταγγελίες σε περιφερειακούς και διεθνείς μηχανισμούς. Είναι προφανές ότι για να εφαρμοστεί πλήρως η σύμβαση στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων ως προς τη χάραξη πολιτικών υποστήριξης και την υλοποίησή τους, είναι αναγκαίες σημαντικές μεταβολές στο διοικητικό μηχανισμό, στον τρόπο λειτουργίας του, στην εκπαίδευση και εν τέλει στην οτροπία των εργαζομένων του. Ακόμη σημαντικότερες μεταβολές φοβάμαι ότι απαιτούνται για να εφαρμοστεί η σύμβαση ως προς το σκληρότερο κομμάτι της, αυτό που το ίδιο το κείμενο το αποκαλεί ουσιαστικό δίκαιο, όπου η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων συναρτάται με την ποινική μεταχείριση των δραστών, διότι αυτές οι μεταβολές αφορούν πολύ πιο συντηρητικούς και δίσκαμπτους θεσμούς, όπως η αστυνομία και η δικαιοσύνη, οι οποίοι μάλιστα έχοντας προσαρμοστεί όσο έχουν προσαρμοστεί στο πνεύμα του 3500 και του 2006, είναι ζητούμενο το αν έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα προσαρμογής στο πολύ πιο αυστηρό ως προς τον προσδιορισμό των αδικημάτων και πολύ πιο απαιτητικό ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων πνεύμα της σύμβασης και το πόσο πρόθυμοι είναι να το πράξουν. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα κράτη-μέλη οφείλουν να παράσχουν στα θύματα επαρκή αστικά ένδικα βοηθήματα κατά του δράστη, από τον οποίο δικαιούνται να διεκδικήσουν αποζημίωση για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αφορά η σύμβαση, ακόμη και για ένα χαστούκι. Ενώ αν έχουν υποστεί σοβαρή σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας τους, στο βαθμό που αυτή η βλάβη δεν καλύπτεται από άλλες πηγές, όπως ο δράστης, η ασφαλιστική κάλυψη ή κρατικά επιδοτούμενες υγειονομικές και κοινωνικές παροχές, τους χορηγείται επαρκής κρατική αποζημίωση. Αυτό θα πρέπει να ήταν εδώ η Μαρία Γιαννακάκη να μας πει πόσα χρόνια προβλέπει ότι θα χορηγηθεί τέτοια αποζημίωση ως υπεύθυνη της αρχής αποζημιώσεων. Έτσι. Ακόμη τους χορηγούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου επαρκή αστικά ένδικα βοηθήματα κατά των κρατικών αρχών οι οποίες έχουν αποτύχει όσο αφορά το καθήκον τους να λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους. Και όλα αυτά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ποινικοποιούνται σύμφωνα με τη σύμβαση η ψυχολογική βία με καταναγκασμούς ή απειλές, η μη εμφανής παρακολούθηση παρενόχληση, stalking, η σωματική βία, λέει η σύμβαση, και δεν κάνει διάκριση ελαφριάς και βαριάς ή επαναλαμβανόμενης και μη,
όπως κάνει 2500. Η σεξουαλική βία συμπεριλαμβανομένου του βιασμού που προσδιορίζονται ως μη συνενετική, κολπική, προκτική ή στοματική διείσδυση σεξουαλικού χαρακτήρα στο σώμα άλλου ατόμου με τη χρησιμοποίηση οποιοδήποτε οργάνου του σώματος ή αντικειμένου που παραμένει αξιόπινη και όταν διαπράτεται κατά των πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων. Η διάπραξη άλλων μη συνενετικών πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα με άτομο και ο εξαναγκασμός άλλου ατόμου να συμμετέχει σε μη συνενετικές πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα με τρίτο άτομο. Ο αναγκαστικός γάμος ενήλικου ή παιδιού, του οποίου την ακύρωση ή λύση οφείλει να διευκολύνει το κράτος μέρος, και η προσπάθεια να δελεαστεί ενήλικας ή παιδί να μεταβούν στο έδαφος κράτους μέρους ή κράτους άλλου από εκείνο στο οποίο κατοικούν για το σκοπό αυτό. Ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, όπως και ο εξαναγκασμός ή παρότρυνση γυναίκας και η υποκίνηση εξαναγκασμός ή παρότρυνση κοριτσιού, όπου κορίτσι κάτω από 18, έτσι, να υποβληθούν σε αυτόν. Η αναγκαστική έκτρωση και η αναγκαστική στήρωση και η σεξουαλική παρενόχληση. Για τα αναφερθέντα αδικήματα, εκτός από το τελευταίο, δηλαδή τη σεξουαλική παρενόχληση, διώκεται και η συνδρομή ή παρακίνηση. Ενώ για τη σωματική βία, τη σεξουαλική βία συμπεριλαμβανόμενη του βιασμού, τον αναγκαστικό γάμο, τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την αναγκαστική έκτρωση και αναγκαστική στήρωση, διώκεται και η απόπειρα. Και επιπλέον, οι έρευνες και η δίωξη δεν στηρίζονται εξ ολοκλήρου στην αναφορά ή την έγκληση που υπέβαλε το θύμα και η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και αν το θύμα αποσύρει την αναφορά ή έγκλησή του. Εδώ η ατάκα που ακούμε μόνιμα είναι «άκουσε φωνές, η πολυκατοικία έστειλε την αστυνομία», αλλά όταν πήγε η αστυνομία, βγήκε κάποιος κύριος και είπε «δεν τρέχει τίποτα», βγήκε και μια κυρία από πίσω και είπε «δεν τρέχει τίποτα και τι ανακατώνεστε στα οικογενειακά μας». Λοιπόν, εδώ λέει ότι ο εν λόγω αστυνομικός έχει υποχρέωση να το αναφέρει και να ακολουθεί στην νόμιμη διαδικασία. Όλα τα αναφερθέντα αδικήματα διώκονται ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη και δεν δικαιολογούνται με βάση τον πολιτισμό, τα έθιμα, τη θρησκεία, τις παραδόσεις ή την ούτως αποκαλούμενη τιμή. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με το αδίκημα και αποτρεπτικές και να περιλαμβάνουν ποινές που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας και μπορούν να οδηγήσουν σε έκδοση. Μπορεί επίσης να επιβληθεί η παρακολούθηση ή επιτήρηση των καταδικαστέντων ατόμων και η αφαίρεση των γονεϊκών δικαιωμάτων, εάν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και την ασφάλεια του θύματος, της μάνας του δηλαδή, συνήθως, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλον τρόπο. Επιβαρυντικές περιστάσεις θεωρούνται. Μόνο επιβαρυντικές περιστάσεις, όχι ουσία της διάπραξης του αδικήματος, η διάπραξη του αδικήματος κατά του πρώην ή νυν συζύγου ή συντρόφου ή από μέλος της οικογένειας ή από άτομο που συμβιώνει με το θύμα ή άτομο που έχει προβεί σε κατάχρηση της εξουσίας του. Η διάπραξη κατά εξακολούθηση. Η διάπραξη... Τι να γίνει. Λοιπόν... Η διάπραξη σε βάρος ή ενώπιον παιδιού, η διάπραξη από δύο ή περισσότερα άτομα ενεργούνται από κοινού, η άσκηση ακραίων επιπέδων βίας, η διάπραξη του αδικήματος με τη χρήση ή υπό την απειλή όπλου, η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης στο θύμα και οι προηγούμενες καταδίκες του δράστη για αδικήματα παρόμοιας φύσεως. Απαγορεύονται οι υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης των διαφορών συμπεριλαμβανόμενες της διαμεσολάβησης και του συμβιβασμού. Προβλέπεται εκπόνηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στο να διδάξουν στους δράστες ενδοοικογενειακής βίας να υιοθετούν μια μη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, όπως και προγράμματα θεραπευτικής αντιμετώπισης που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν τους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων να επαναλάβουν την εγκληματική τους πράξη. Όμως, πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων και όχι η προστασία του θεσμού της οικογένειας, όπως λέει ο 3500.
Οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου υποχρεούνται να παρέχουν στα θύματα επαρκή και άμεση προστασία από τη βία, να καταβάλουν προσπάθεια για τη συλλογή στοιχείων, να αξιολογούν τον κίνδυνο φωνικότητας και επανάληψης της βίας, λαμβάνοντας υπόψη αν οι δράστες διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα, να διατάξουν σε καταστάσεις άμεσου κινδύνου το δράστη οικογενειακής βίας να απομακρυνθεί από την κατοικία του θύματος ή του ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο για επαρκή χρονική περίοδο ή να επιβάλλουν άλλους κατάλληλους περιοριστικούς όρους χωρίς υπερβολικά οικονομικά ή διοικητικά βάρη για το θύμα. Και εδώ και αν έχει εφαρμογή ο εύλογος χρόνος, διότι όταν τα ασφαλιστικά μέτρα κάνουν να βγουν κάτι εβδομάδες, είναι ακριβώς ο χρόνος στον οποίο το θύμα είναι αμφίβολο το αν θα τη γλιτώσει. Οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών αναγκών τους ως μαρτύρων, αποτρέποντας τον εκφοβισμό, τα αντίπεινα και την επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, ενημερώνοντας τουλάχιστον μόλις ο δράστης αποδράσει ή αφαιθεί προσωρινά ή οριστικά ελεύθερος, πληροφορώντας τα θύματα σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεσή τους, καθώς και για την πορεία της υπόθεσής τους. Οφείλουν να διασφαλίζουν την αποφυγή επαφής μεταξύ των θυμάτων και των δραστών εντός του δικαστηρίου, καθώς και στους χώρους των αρχών επιβολής του νόμου. Να δίνουν τη δυνατότητα στα θύματα να καταθέσουν στην αίθουσα του δικαστηρίου χωρίς να είναι παρόντα ή τουλάχιστον χωρίς την παρουσία του φερόμενου ως δράστη, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη επικοινωνιακή τεχνολογία. Και να τους παρέχουν ανεξάρτητους και ικανούς διερμηνείς και νομική συνδρομή και δωρεάν νομική βοήθεια σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία. Παρέχονται όπου απαιτείται ειδικά μέτρα προστασίας στο παιδί θύμα και παιδί μάρτυρα βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, παράλληλα με την ηλικιακά ενδεδειγμένη ψυχοκοινωνική συμβουλευτική. Για τα αδικήματα της σεξουαλικής βίας συμπεριλαμβανόμενου του βιασμού, του αναγκαστικού γάμου, του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της αναγκαστικής έκτρωσης και αναγκαστικής στήρωσης, η παραγραφή καθυστερεί για χρονική περίοδο η οποία είναι επαρκής και ανάλογη προς τη βαρύτητα του αδικήματος για να επιτρέπεται η αποτελεσματική έναρξη των διαδικασιών αφού το θύμα ενηλικιωθεί. Επιπλέον, προβλέπεται ότι τα θύματα των οποίων το καθεστώς διαμονής εξαρτάται από εκείνο του της συζύγου ή συντρόφου σε περίπτωση της λύσης του γάμου ή της σχέσης δικαιούνται κατόπιν αίτησης αυτοτελούς άδειας διαμονής και προβλέπεται να χορηγηθεί στα θύματα αναστολή των διαδικασιών απέλασης προκειμένου να τους δοθεί δυνατότητα υποβολής αίτησης για αυτοτελή άδεια διαμονής είτε λόγω της προσωπικής τους κατάστασης είτε επειδή η διαμονή τους είναι αναγκαία για τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές για την έρευνα ή τις ποινικές διαδικασίες. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μας έχουν καταγγείλει μετανάστριες, παντρεμένες με Έλληνες, ότι όταν πάνε να ζητήσουν άδεια παραμονής, τους ρωτάνε αν τα πάνε καλά με τον άντρα τους. Ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, τα θύματα αναγκαστικού γάμου, τα οποία μεταφέρθηκαν σε άλλο κράτος με σκοπό τη σύναψη γάμου και τα οποία συνεπία του γεγονότος αυτού απόλυσαν το καθεστώς διαμονής στη χώρα που συνήθως διαμένουν, δύναντε να επανακτήσουν αυτό το καθεστώς. Η βασιζόμενη στο φύλο βία κατά των γυναικών δύναντε να αναγνωριστεί ως μια μορφή δίωξης, ώστε να χορηγείται το καθεστώς πρόσφυγα στους και στις κυρίως αιτούσες, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενέβης, καθώς και ως σοβαρή μορφή βλάβης, αν δεν πάρουν τη Σύμβαση της Γενέβης, που οδηγεί στη χορήγηση συμπληρωματικής επικουρικής προστασίας. Τα κράτη-μέρη οφείλουν και όχι στις διαδικασίες γρήγορης απέλασης, έτσι. Τα κράτη-μέρη οφείλουν να αναπτύξουν ευαίσθητες προς το φύλο διαδικασίες υποδοχής και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους αιτούντες και αιτούσες άσυλο, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες ασύλου ευαίσθητες προς το φύλο, συμπεριλαμβανόμενες της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα και της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας και προπαντός να σέβονται την αρχή της μη επαναπρόθεσης σύμφωνα με τις εφιστάμενες υποχρεώσεις τους από το διεθνές δίκαιο.
και να διασφαλίζουν ότι τα θύματα βίας κατά των γυναικών που χρειάζονται προστασία, ανεξάρτητα από το καθεστώς ή τον τόπο διαμονής τους, δεν θα επαναπροωθούνται καθώς από οποιασδήποτε συνθήκες σε οποιαδήποτε χώρα όπου η ζωή τους θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο ή όπου θα μπορούσε να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Αν η Ελλάδα δεν τελειώνει στον Εύρο αλλά αρχίζει, ας αρχίσουμε από το να το μάθουν οι αστυνομικοί του Εύρου αυτό. Είναι νομίζω περιττό να περιγράψω πόσο μακριά βρισκόμαστε από μια λειτουργία των αρχών επιβολής του νόμου όπως αυτή που περιγράφεται και απαιτείται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και πόση προσπάθεια θα απαιτηθεί σε πόσα επίπεδα ώστε αυτή η Σύμβαση σύντομα να εφαρμοστεί στην πληρότητά της.